άνθρωποι που δεν ξέρουν το παιδί μας, ούτε εμάς, ούτε έχουν κάποιο, κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ούτε προσωπικό συμφέρον ή οτιδήποτε. Από τον καιρό που έγινε το ατύχημα, εγώ αντιλήφθηκα πόση αγάπη δεχόταν ο Μάριος. Και πιστεύω ότι αυτή η θετική ενέργεια έφτανε κοντά του και του έδωσε τη δύναμη, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, να επιστρέψει στο παιχνίδι και να τον καμαρώνουμε ακόμη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό να επιστρέψεις και να κάνεις και νίκες και να σε πιστεύει και η ομάδα σου όλη και να μην έχεις βγει ποτέ σε διαδικασία ψηφοφορίας, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Γιατί ναι. Πιστεύει πάνω του η ομάδα, στηρίζεται πάνω σε αυτόν, έτσι, και θέλει, φαντάζομαι, τις νίκες. Τώρα πια τα αγωνίσματα έχουν γίνει ατομικά. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο, έτσι δεν είναι, γιατί δεν εξαρτάται και από άλλους. Ναι. Σίγουρα. Τώρα ο καθένας πλέον στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Πραγματικά λυπάμαι για κάποια παιδιά που τα βλέπω να είναι τραυματισμένα, όπως η Ευρυδίκη, ο Κώστας. Το ιδανικό θα ήταν να φτάσουν όλοι με υγεία στον τελικό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι όλοι νικητές. Πιστεύω όλα τα παιδιά επωφελήθηκαν. Μετά από 4 μήνες, βέβαια. Μετά από 4 μήνες ταλαιπωρίας και απολειών και όλα αυτά που βλέπουμε. Πιστεύω ότι όλοι είναι νικητές. Όλοι κάτι κέρδισαν, ότι θα βγουν καλύτεροι από το παιχνίδι. Και ίσως θα τους βοηθήσει να κάνουν κάποια βήματα στη ζωή τους. Κάνουν ο καθένας το όνειρό του. Κανείς δεν πήγε με το ζόρι εκεί. Βέβαια. Φαίνονται ότι το αγαπούν, φαίνονται ότι θέλουν να μείνουν. Φαίνεται ότι περνάνε καλά παρά την ταλαιπωρία τους, γιατί βλέπουμε ότι οι παίχτες που βγαίνουν. Αναπολούν ακριβώς αυτές τις στιγμές, όπως ακριβώς τα λέτε. Που σημαίνει ότι όσο περισσότερο μένουν μέσα στο παιχνίδι, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει και αυτή η ωραία για αυτούς εμπειρία. Τον βλέπετε, η δύσκολη για μας. Δύσκολη πολύ για σας, είμαι σίγουρη. Ναι. Τον βλέπετε νικητή, φαντάζομαι, τον Μάριο, ε? Θα μπορούσε να είναι νικητής, ναι, βέβαια. Το αξίζει. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο για τον Μάριο για να ψηφίσει, για να κερδίσει? Γιατί ο Μάριος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να τα πει όλα αυτά στον κόσμο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους τους γνωστούς και άγνωστους φίλους που στήριξαν τον Μάριο και εμάς όλους με απίστευτα μηνύματα αγάπης. Για ποιο να μιλήσω? Για την κυρία Γεωργίου και την κυρία Ιωάννου, οι οποίες είναι ηλικιωμένες κυρίες από τη Λεμεσό, που δεν τις γνωρίζω προσωπικά και που μου τηλεφωνούν. Τι γίνεται και όλους μιλάμε αυτούς τους μήνες μαζί σας? Μα μου τηλεφωνούν απίστευτες. Μου τηλεφωνούν άνθρωποι που δεν τους ξέρω, μου συστήνονται, μου λένε τα καλύτερα. Μας δίνουν κουράγιο, συμπάσχουν μαζί μας, μας λένε πόσο τον καμαρώνουν και αυτό μας κάνει περήφανους και μας δίνει δύναμη να τον περιμένουμε, τελειώσαν όπου να είναι. Πιστεύετε θα μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό που γίνεται όταν θα βγει, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα παιδιά τώρα που θα βγουν θα θέλουν πολύ στήριξη. Υπό την έννοια ότι δεν νομίζω να φαντάζεται κανείς τους τις διαστάσεις που έχει πάρει αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Πρέπει να σταθούν καλά στα πόδια τους, να είναι πολύ συγκροτημένοι και πολύ προσεκτικοί. Γιατί είναι σκληρός ο χώρος. Και η ζωή και οι άνθρωποι πολλές φορές. Ναι, ναι, ακριβώς. Και γιατί αυτό όλο είναι ένα παιχνίδι που κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει αυτό το τεράστιο μπαλόνι που φούσκωσε. Και θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην κανονική ζωή τους, στις δουλειές τους, στην οικογένειά τους, στις συνήθειές τους, σε αυτά που αγαπάνε και που τους έφτασαν μέχρι εδώ που είναι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν βλέπετε το παιχνίδι επιβίωσης, τρώτε? Τον πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά δεν κατέβαιναν οι μπουκές. Και κάθε φορά που μαγείρευα έλεγα, αχ, αυτό αρέσει πάρα πολύ στο Μάριο. Φαντάζομαι το πώς νιώθετε εκείνη την ώρα να βλέπετε να πεινάει. Και για ένα διάστημα που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, που είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Ναι. Κάνατε κι εσείς απεργία πείνας. Συμπάσχαμε. Συμπάσχατε. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό? Τι θα ετοιμάσετε μόλις έρθει? Εντάξει, ο Μάριος δεν είναι και μεγάλος φαν του φαγητού, μη φαντάζεστε. Και αυτό φαίνεται και από τα κιλά που είχε όταν μπήκε στο παιχνίδι.
Αλλά άλλο να μην θέλω να φάω όταν το ψυγείο είναι γεμάτο και άλλο να μην έχω να φάω, να μην βρίσκω τίποτε να φάω. Είναι διαφορετικό. Οπότε, ό,τι θέλει και εγώ και η αγαπημένη του γιαγιά στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Θα είναι έτοιμη να το κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βλέπω και συγκινημένη. Ναι. Είστε. Τον περιμένω πώς και πώς. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Φαντάζομαι και με το, η προσωπικότητα και το χαρακτήρα που φαίνεται να έχει, σίγουρα είναι πολύ ήσυχο το σπίτι. Πάρα πολύ, ασυνήθιστα ήσυχο. Και μας λείπει και το χιούμορ του. Ο Μάριος έχει πάρα πολύ χιούμορ. Φαίνεται. Μας λείπει η μουσική που ακούγαμε από το δωμάτιό του να βγαίνει τα βράδια που έμενε στο σπίτι και έπαιρνε την κιθάρα του και τραγουδούσε και μας... και ακούγαμε εμείς μάλιστα τη φωνή του. Και ελπίζω να είναι καλά και να βγει από το παιχνίδι καλύτερος από ό,τι μπήκε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και το ξέρω. Δεν είστε άνθρωπος της τηλεόρασης και των συνεντεύξεων. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η θέση αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, μιλάτε υπέροχα. Έχετε ένα υπέροχο παιδί, να τον χαίρεστε. Και είμαστε δίπλα του, νομίζω, όλη η Κύπρος για να τον στηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο η Κύπρος. Και όχι μόνο η Κύπρος. Χθες πήραμε μήνυμα από τη Ρόδο. Υπάρχει ένα fan club του Μάριου στην Κρήτη και βεβαίως στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάρα πολλούς φίλους και από τον καιρό που ήταν φοιτητής, αλλά από τον καιρό που, και από τον καιρό που ήταν παιδάκι, έτσι, γιατί μεγάλωσε. Έτσι. Μπράβο. Σε πολύ καιρό. Και αυτά. Είμαστε εδώ να τον παρακολουθήσουμε, να τον χαρούμε και μέχρι εδώ που έφτασε είναι ήδη νικητής. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι είναι ο νικητής της καρδιάς μας. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ειδικά της δικής σας καρδιάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μοιράσουμε τα δώρα μας.